αποτέλεσμα μας αδικεί. Κρίθηκε από δύο φάσεις και τρεις φάσεις για μένα, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε τέτοια παιχνίδια, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Το πρώτο γκολ που σημείωσε ο Όλυμπος προήρθε από πλάγιο αλλαγή, πλάγιο αράουτ, και το οποίο σηκώνει σημαία ο επόπτης για να δείξει ότι είναι αλλαγή. Και μετά, μετά από κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, τον γκολ που σημειώσαμε, ενώ φεύγει μπάλα καθαρά μέσα από τα χέρια του Καραμπασίλη, δεν τον έχει τον έλεγχο και σημειώνουμε το τέρμα που σοφαρίζαμε εκείνη την ώρα του παιχνίδι. Κακώς ακυρώθηκε αυτό το διαιτητή, πιστεύω, αυτό το τέρμα. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε, εντάξει, όλη η καλή ομάδα, έμπειρε και έμπειρους παίκτες μέσα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, κάναν την προσπάθειά τους. Δυστυχώς, εντάξει, είμαστε στην αχώρια, είμαστε στην αχώρια από το αποτέλεσμα. Η ομάδα σου σήμερα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία μετά τον κλεισμό του Ολύμπου να είναι πρώτη και μια ασφάλεια κάποιων βαθμών, αφού ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα του πρωτοβουλίου. Εντάξει, σίγουρα, άμα πέταμε θα κάναμε μια διαφορά καλή από τον Ολύμπο. Βέβαια, αυτό δεν μπορούσε να είναι ο στόχος μας, ήταν εννοείται αυτός. Γενικά, σε όλα τα παιχνίδια ο στόχος μας είναι αυτός, γι' αυτό μπαίνουμε μέσα για να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Αυτό θέλαμε και σήμερα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν χάθηκε τίποτα. Μια ήττα κάναμε. Να κρατηθούμε τώρα στο αποτέλεσμα, γιατί ακολουθούν και δύο ακόμα εκτός έδρας παιχνίδια η ομάδα μου, αρκετά δύσκολα θεωρώ. Βέβαια, κανένα παιχνίδι δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Αυτές οι δύο ομάδες που θα παλέψουν το τέλος ή δεν θα κάποιες άλλες? Εντάξει, να δείτε. Πιστεύω ότι, εντάξει, όλοι, σας είπα και νωρίτερα, ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από έμπειρους ποδοσφαιριστές. Καλή ομάδα. Μαζί με την Αγία Παρασκευή πιστεύω ότι η τριάδα αυτή θα παλέψει για από αυτούς θα βγει ο πρωταθλητής. Ευχαριστούμε.